Κύριε Αρζόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Μαζί μας είναι ο κύριος Παντελής Αρζόγλου, είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φυσικού στην Αθήνα και υποψήφιος με την Πασποδαστική, φαντάζομαι, κύριε Αρζόγλου. Σωστά, σωστά, όπως τα λέτε. Πέρυσι πρώτη δύναμη η Πασποδαστική. Πέρυσι πρώτη δύναμη, μεγάλο βήμα μετά από 35 χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια που ήταν πρώτη δύναμη η κυβερνητική πλέον παράταξη της Δάπνης του Φουκού και φέτος κάνουμε προσπάθεια, παλεύουμε δηλαδή να πάμε για το μεγάλο άλμα. Αυτό είναι και το σύνθημά μας για τις φετινές εκλογές. Φέτος οι συνθήκες οι εκλογικές θα είναι με αυτοπρόσωπη παρουσία και πέρυσι βέβαια είχαμε τα θέματα της πανδημίας. Πώς είναι φέτος η κατάσταση? Βεβαίως, κανονικά αύριο προσέρχονται οι φοιτητές σε όλα τα πανεπιστήμια, ψηφίζουν διαζώσεις με την ταυτότητά τους από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με μικρές διαφοροποιήσεις ανά πανεπιστήμιο. Κανονικότατα όμως διαζώσεις, συμμετέχουν με μαζική συμμετοχή. Επιδιώκουμε να γίνουν οι φοιτητικές εκλογές όπως αντίστοιχα έγιναν και φέτος και ευελπιστούμε και φαίνεται ότι θα γίνουν και τη φετινή χρονιά. Με το μεγάλο άλμα φέτος να κρίνεται στην προσπάθεια η Πασπουδαστική να αναδειχθεί και πάλι. Πρώτη δύναμη, με μεγάλο γκρέμισμα ξανά της κυβερνητικής παράταξης της ΔΑΠ, πράγμα που αντικειμενικά θα εκφράζει και μια μεγάλη καταδίκη στην κυβερνητική πολιτική, στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων και ένα μεγάλο βήμα στο ζωντάνεμα πολύ περισσότερων συλλόγων, στο δυνάμωμα της διεκδίκησης. Έχει υποπέσει την αντίληψή μου, έχουν υπάρξει τοποθετήσεις, έχουν υπάρξει καταγγελίες της Πασπουδαστικής για επιχείρηση νοθείας, κυρία Ζόγλου. Σωστό είναι αυτό. Είναι σοβαρές καταγγελίες σε πολλούς συλλόγους που μαζεύονται, είναι η αλήθεια, πανελλαδικά, σε ένα μεγάλο αριθμό. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και η ίδια η κυβέρνηση είναι σε ένα πανικό. Από τη μεγάλη προσπάθεια δηλαδή χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών να αλλάξουν από πέρσι κιόλας την κατάσταση σε πολύ περισσότερους συλλόγους, να τους ζωντανέψουν, να μπουν και οι ίδιοι στη μάχη της διεκδίκησης καλύτερων σπουδών, ενός καλύτερου μέλλοντος, επαγγελματικών δικαιωμάτων και άλλων πλευρών που αφορούν τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας. Και με βάση αυτό προχωρούν σε εκτεταμένη προσπάθεια να στήσουν νοθείες που αφορούν από προσπάθεια αποκλεισμού ψηφοδελτίων σε διάφορους συλλόγους, γιατί όπως λένε εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, μέχρι περιστατικά όπου άνθρωποι απίστευτων ηλικιών εμφανίζονται με 2 και 3 πάσο που όπως φυσικά όλοι γνωρίζουν κανένας δεν μπορεί να κατέχει γιατί του δίνει το δικαίωμα να σπουδάζει ή και στη συγκεκριμένη φάση να ψηφίζει σε πάνω από ένα συλλόγους. Δηλαδή μου λέτε ότι τους αιώνιους κατά την ορολογία που χρησιμοποιείτε φοιτητές στις εκλογές τους θέλουν? Είναι και αυτό μια ερμηνεία και μια διατύπωση, αλλά ανεξαρτήτως φυσικά αυτού έχουμε και παραδείγματα άλλα. Υπάρχουν δηλαδή και παραδείγματα συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου έκαναν προσπάθεια που αποτράπηκε να εμφανίσουν ως πρωτοετής φοιτητές οι οποίοι θα έπαιρναν δίθεν μετεγγραφή χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα κριτήρια, προσπαθώντας πρακτικά να εμφανίσουν φοιτητές εκεί που δεν είχαν, που να τους υποστηρίζουν, και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα που όμως βοηθάνε να καταλάβουμε την ουσία, δηλαδή το ότι η κυβέρνηση και η παράταξή της φοβάται ότι σε αυτές τις φοιτητικές εκλογές μπορεί να εκφραστεί ακόμα πιο έντονα η οργή και η καταδίκη απέναντι σε αυτή την πολιτική, πόσο μάλλον μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στη συγκάλυψη του προδιαγεγραμμένου, κατά τη γνώμη μας, εγκλήματος στα Τέμπη, που είχαν μαζική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών και ήταν ήδη από μόνες τους ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα της αλλαγής των συσχετισμών στους φοιτητικούς συλλόγους. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα δηλαδή αυτές οι φοιτητικές και όχι μόνο φυσικά φοιτητικές κινητοποιήσεις. Κύριε Αρζόγλου, όσοι από εσάς δεν πάρετε πτυχίο φέτος, το Σεπτέμβριο θα υποδεχτείτε τους νέους συναδέλφους σας, αυτούς που θα έχουν δώσει τις κατατακτήριες πανελλαδικές. Τι γίνεται με αυτή τη βάση, την περίφημη του 10, τι λέτε εσείς? Αυτό είναι το πρόβλημα με τη μόρφωση των παιδιών? Αυτό ακριβώς είναι ένα ζήτημα που σχολιάζετε κι εσείς, δηλαδή ότι το πρόβλημα που αφορά το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και αντίστοιχα φυσικά επεκτείνεται και το μορφωτικό επίπεδο στα πανεπιστήμια και τους όρους σπουδών, δεν αφορά μόνο ή κυρίως την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το σημερινό σχολείο και αντίστοιχα το σημερινό πανεπιστήμιο. Στο σχολείο όσον αφορά και την κατεύθυνση για ένα στενό εξεταστικό κέντρο και την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα ούτως ή άλλως και μετά στο πανεπιστήμιο για αποφύτους οι οποίοι θα προετοιμάζονται για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας, φτηνούς δηλαδή και ευέλικτους
για την αγορά εργασίας, πράγμα που αντικειμενικά τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο οδηγεί σε υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου. Ανεβαίνει δηλαδή η κατεύθυνση για δεξιότητες και πέφτει η κατεύθυνση για ολοκληρωμένη αντίληψη, γνώση, μόρφωση, αντίληψη του κόσμου γύρω μας κλπ. Αυτό είναι τελικά και η ουσία. Και το αποτέλεσμα είναι σε πολλές περιπτώσεις οι χαμηλές βαθμολογίες, που φυσικά μπορεί και να προβληματίζουν πολλούς και είναι φυσιολογικό. Άρα λοιπόν, μαζί με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής που φυσικά διεκδικούμε, αντίστοιχα διεκδικούμε και την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων που θέσπισε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άλλων παραγόντων που αφορούν τόσο το σχολείο όσο και το πανεπιστήμιο, που διαμορφώνουν αυτό το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που είναι τελικά και το ζητούμενο. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που ζει στα πανεπιστήμια, είστε φοιτητής. Προσπαθώ να κρύψω τη ζήλια μου και για το χρόνο που έχει περάσει, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες βιώνει κανείς την καθημερινότητα. Τα πανεπιστήμια είναι αυτό το εκολαπτήριο παρανομίας, όπως περίπου εμφανίζεται από τους θεματοφύλακες της πανεπιστημιακής αστυνομίας? Κοίταξε, πριν απαντήσω και στην ουσία φυσικά του ερωτήματος, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, τους φοιτητές τους προβληματίζει η κατάσταση που αφορά τις σπουδές τους, το αν έχουν εστία για να μείνουν, το αν έχουν βιβλία και αν αυτά θα πληρώνουν, όπως ήταν οι νόμοι που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, ο νόμος πλαίσιο, για παράδειγμα, που προέβλεπε την επιβολή επιπληρωμή συγγραμμάτων και αντίστοιχα επέκταση των διδάκτρων, ζητήματα που καταργήθηκαν στην πράξη μέσα από τον αγώνα, τη διεκδίκηση. Άλλα ζητήματα φυσικά που αφορούν τους όρους σπουδών, αντίστοιχα τους όρους ζωής, πιστεριασμοί για παράδειγμα το προηγούμενο διάστημα, η ακρίβεια, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα και τα άγχη των φοιτητών. Και με αυτά πρέπει, κατά τη γνώμη μας, και σε αυτό συμβάλλουμε, να ασχολούνται οι φοιτητικοί σύλλογοι. Ζητήματα τέτοια, τα οποία η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράταξη παρουσιάζει ως τα βασικά άγχη των φοιτητών, εκ των πραγμάτων, από τις μαζικές δηλαδή κινητοποιήσεις των φοιτητών και ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και την κατάργησή της στην πράξη, είναι προσχήματα. Προσχήματα για να δυναμώσει η καταστολή, η τρομοκρατία απέναντι στους συλλογικούς αγώνες των φοιτητών, που και αυτή τη χρονιά αποδείχθηκαν ότι έχουν αποτέλεσμα. Τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες στις σχολές αύριο? Οι κάλπες αύριο ανοίγουν στις 7 το πρωί και στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολών κλείνουν στις 7 η ώρα το απόγευμα. Με την ταυτότητά μας προσευχόμαστε σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους και καλούμε φυσικά όλους τους φοιτητές σε μαζική συμμετοχή και υπερψήφιση των ψηφοδελτίων της πανεπιστημιακής κίνησης συνεργασίας σε όλες τις σχολές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αριζόγλου. Να είστε καλά, καλό βράδυ.